είναι ο δρόμος για το Μουντιάλ, μια προσφορά της europroperties.tv. Φιλικό τεστ για Ελλάδα με Βόρειο Κορέα. Την Τρίτη υπάρχει προγραμματισμένο φιλικό για την εθνική ομάδα της Ελλάδας κόντρα στη Βόρειο Κορέα. Ο Ντόρε Χάγκερ θέλει να δει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι διεθνείς και το φιλικό της ερχόμενης Τρίτης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Τωροσίδη, παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας άσος στον Αχίλιο Τένοντα, εκφράζεται αισιοδοξία πως θα καταφέρει τελικά να δώσει κανονικά το παρόν του στην τελική φάση του Μουντιάλ. Ο Στίβεν Τζέραρντ πιστεύει ότι ακριβώς μέσω στη Manchester City Adam Johnson συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να είναι στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας που θα πετάξει για την Νότιο Αφρική. Ο 22χρονος επιλέχθηκε αρχικά στους 30 του Φάμπιο Καπέλο και αναμένεται να δούμε αν θα είναι και στους 23 που θα ανακοινώσει ο Ιταλός προπονητής την 1η Ιουνίου μετά από τα δύο φιλικά με Μεξικό και Ιαπωνία. Διαψεύδει τα σενάρια περί παρουσίας του Μπέκαμ στο προπονητικό team ο τεχνικός της Αγγλίας Φάμπιο Καπέλο. Ο Ντέβιντ Μπέκαμ δεν θα είναι στο προπονητικό μου επιτελείο. Θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αλλά δεν θα είναι στο προπονητικό team. Πρέπει να σεβαστείτε τους άλλους βοηθούς, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Αγγλίας. Το εγκόμιο του Μέση έπλεξε ο προπονητής Εθνικής Αργεντινής Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σε δηλώσεις του που έκανε. Ο Μπίπε Ντόρο υποστήριξε ότι ο Μέση είναι καλύτερος από ό,τι ήταν εκείνος στο Παγκόσμιο του 86 και ότι πρέπει να γίνει ο φυσικός ηγέτης αυτής της Αργεντινής. Πρέπει να γίνει ο ηγέτης μας. Το 1986 έκανα πολλά με την μπάλα και οι συμπαίχτες μου με ακολούθησαν. Τώρα έχω εξηγήσει στο Μέση ότι μπορεί να κάνει το ίδιο και με κατέλαβε, κατέληξε ο Διενκίτο. Η αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Νότιος Κορέα επικράτησε 2-0 της Ιαπωνίας σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Σαϊτάμα. Ήταν ο δρόμος για το Μουντιάλ, μια προσφορά της europroperties.tv.